εκλογική σας εκστρατεία από το Μεσολόγγι. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους ψηφοφόρους του Μεσολογγίου και στο Λοακανανίας γενικότερα? Ολοκληρώνω την προεκλογική μου αυτή προσπάθεια στην πρωτεύουσα του νομού, την πόλη του Μεσολογγίου που τόσο αγαπώ και τέτοια σχέση έχουμε με τους πολίτες, που αποδεικνύεται από την προσέλευση σήμερα που είναι ιδιαίτερα συγκινητική και τιμητική. Θέλω να πω σε όλους τους πολίτες ότι αυτές οι δύο μέρες που έμειναν, το 1,5 24 ώρες, μέχρι να ανοίξουν οι κάλπες, ζητώ από τον καθένα να μην κάνει λάθος. Να μην κάνει λάθος και ξαναδώσει την ευκαιρία στη χώρα να γυρίσει πίσω. Κάναμε πολύ σοβαρή προσπάθεια αυτά τα 2,5 χρόνια. Βήμα-βήμα, με μεταρρυθμίσεις, αλλάξαμε πολλές στρεβλώσεις του παρελθόντος και η Ελλάδα σταθεροποιήθηκε. Μπήκε σε μια ηρεμία. Όποιος πίστευε ότι μπορεί μια χώρα που χρεοκόπησε πριν 5 χρόνια να ξαναστηθεί στα πόδια της αμέσως, κάνει λάθος. Οι χώρες που χρεοκοπούν από λάθη του παρελθόντος δεκαετιών παραλήψεων δεν διορθώνονται σε 1-2 χρόνια. Επομένως, με σκληρή δουλειά, με συνέπεια, ζητώ από όλους τους πολίτες να ξαναεμπιστευτούν τη Νέα Δημοκρατία. Να συνεχίσει η χώρα σε αυτά τα βήματα που ξεκίνησε τα 2,5 τελευταία χρόνια. Δεν είναι ώρα η Ελλάδα να γίνει πειραματόζωο στην Ευρώπη. Δεν είναι ώρα η Ελλάδα να είναι η πρώτη χώρα που θα πρέπει η αριστερά να διεκδικεί τη διακυβέρνησή της. Νομίζω ότι οι Έλληνες δείχνουν σοφροσύνη, δείχνουν πίστη παρά την όποια απογοήτευση, παρά τα όποια λάθη. Και τις τελευταίες μέρες υπάρχει μια μεγάλη συσπήρωση. Η ψαλίδα έκλεισε πάρα πολύ και νομίζω ότι η Κυριακή θα γίνει η ανατροπή από τις δημοσκοπήσεις και θα ξαναείμαστε πάλι σε μια ομαλή πορεία για την Ελλάδα, για τους Έλληνες, για τα παιδιά μας.